Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ταινία The Great Gatsby. Πρόκειται για τη μεταφορά του μυθιστορήματος του Scott Fitzgerald που τοποθετείται στο Long Island του 1922 και αφηγείται την ιστορία του μυστηριώδους εκατομμυριούχου Jay Gatsby και το πάθος του για την όμορφη Daisy. Είναι η τέταρτη φορά που το μυθιστόρημα μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, μιας και αποτελεί ένα κλασικό αμερικάνικο έργο παγκοσμίως γνωστό. Αυτή τη φορά τον Gatsby εξαρκώνει ο Leonardo DiCaprio, ενώ στην καρέκλα του σκηνοθέτη κάθισε ο Baz Luhrmann, γνωστός από το Moulin Rouge και τη μεταμοντέρνα εκδοχή του Ρωμαίου και Ιουλιέτα στο 1996. Αισθητικά η ταινία είναι πραγματικά υπέροχη, πετυχαίνοντας με τον καλύτερο τρόπο να χρωματίσει την ασπρόμαυρη στις βιντεοσκοπημένες καταγραφές της δεκαετία του 20, δίνοντάς την ηχητικά με μοντέρνες διασκευές των μουσικών θεμάτων της εποχής, αναπαριστώντας έτσι τη φρενίτιδα που επικρατούσε με έναν τρόπο που μπορεί ο σύγχρονος θεατής να ταυτιστεί. Προσεγμένα σκηνικά, κοστούμια, μακιγιάζ, φωτισμοί, χρώματα συνθέτουν το πλαίσιο που περιβάλλει το μυθικό Gatsby, αφήνοντάς μας με το στόμα ανοιχτό, τουλάχιστον μέχρι το πρώτο μισό της ταινίας. Οι ερμηνείες ήταν πολύ καλές, αλλά δυστυχώς οι χαρακτήρες δεν αναπτύχθηκαν όπως τους άξιζε. Ίσως επισκιασμένοι από την όλη λαμπρότητα που παρουσιάζεται στο πρώτο μέρος και σίγουρα από το περίεργο και κάπως άτσαλο τέμπο του δεύτερου μέρους. Η ίδια η ιστορία ήταν ενδιαφέρουσα, αλλά έχω την αίσθηση πως κάπου στην αφήγηση και ειδικά προς το τέλος περίχε κουραστικές επαναλήψεις. Οι 2,5 ώρες της ταινίας ίσως ήταν τελικά παραπάνω από όσο χρειαζόταν. Αν την είδατε και σας άρεσε, ρίξτε μια ματιά και στις άλλες ταινίες του Luhrmann, σίγουρα το Moulin Rouge και το Romeo and Juliet, ενώ αν σας άρεσε η ερμηνεία του Leonardo DiCaprio, δείτε οπωσδήποτε το The Aviator. Επίσης θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ότι την ταινία την είδα στο κινηματογράφο Αθήνιον, κοντά στη διασταύρωση Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Δεν είναι χορηγός της εκπομπής, ούτε έχω καμία σχέση μαζί του. Απλά επειδή η καιρή είναι δύσκολη, να ξέρετε ότι κάθε Τετάρτη μπορείτε να δείτε την ταινία της εβδομάδας με μόλις 4,5 ευρώ. Και αξίζει τον κόπο, πιστεύω, να βοηθάμε το μοναδικό κινηματογράφο στην Αθήνα και από ό,τι διαβάσαμε και στην Ευρώπη, που συνεχίζει εν έτη 2013 να έχει κάθε εβδομάδα ζωγραφισμένες γιγαντοαφίσες. Διαβάστε εδώ τη συνέντευξη με τον ζωγράφο Βασίλη Δημητρίου. Αλλά επειδή και πάλι το σοβάρεψα πολύ το βίντεο, popcorn maniac του επεισοδίου είναι ο Γιώργος. Το ξέρεις πως για πάρτι μου τρελαίνεται. Δεν μάγεσαι και σένα